Καταρχήν, νομίζω ότι και η ανταπόκριση δικιά σας από την Κωνσταντινούπολη είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική, με την έννοια ότι, αν θέλετε, δείχνει και τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που καταλήγουν στα νησιά του Αιγαίου δεν είναι προφανώς τουρίστες, είναι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τις αιστείες τους διωγμένοι από έναν πόλεμο, έναν υπεριαλιστικό πόλεμο, λέμε εμείς, στον οποίο πρέπει να δούμε και την συμμετοχή των ελληνικών κυβερνήσεων και της σημερινής και της προηγούμενης. Όταν η στρατηγική σου είναι να γίνεις ο γεωπολιτικός μεντεσές, τον είπα στην περιοχή και να στηρίζεις αυτές τις επεμβάσεις, σημαίνει ότι έχεις και την ευθύνη για το μεταναστευτικό προσφυγικό ή έχεις μέρος της ευθύνης για το μεταναστευτικό προσφυγικό το οποίο καταλήγει στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι η μία διάσταση του προβλήματος. Η δεύτερη διάσταση έχει να κάνει με τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, την οποία, αν θέλετε, αποδέχτηκε και η προηγούμενη, εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση, που το χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι ο διπλός εγκλωβισμός. Δηλαδή, άνθρωποι εγκλωβισμένοι σε απελπιστικές συνθήκες, σε άθλιες συνθήκες, οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα να μετακινηθούν στις χώρες του προορισμού τους. Και όλος αυτός ο εγκλωβισμός και η αθλειότητα που ζουν καθημερινά είναι και η βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και αυτή η διαμαρτυρία που είδαμε προχτές. Αλλά, αν θέλετε, είναι και το έφορο έδαφος που διάφορες δυνάμεις με ευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης παίζουν με το ρατσισμό και την ξενοφοβία, δημιουργώντας αντανακλαστικά πολύ επικίνδυνα τόσο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που βρίσκονται στα νησιά, όσο και για τον ντόπιο πληθυσμό, ο οποίος πραγματικά υποφέρει από αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι αυτό που προκύπτει από τις ίδιες εξελίξεις είναι η θέση που βάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι η θέση να δυναμώσει τώρα ο αγώνας καταρχήν ενάντια στους ίδιους τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Ναι. Να καταργηθεί η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Να αλλάξει η συνθήκη του Δουβλίνου, η οποία αποτρέπει σήμερα, απαγορεύει σήμερα ένας πρόσφυγας να φτάσει στον τόπο του προορισμού του και εκεί να ζητήσει άσυλο. Και βέβαια, όσο καιρό αυτοί οι άνθρωποι μένουν εδώ, βρίσκονται στην Ελλάδα, να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες, οι οποίες ξεκινάνε από το πού ζουν μέχρι το τι ιατρική περίθαλψη έχουν. Τι στήριξη ψυχολογική έχουμε, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Δύο πράγματα. Πρώτον, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατασταλτική, αποτρεπτική απέναντι στους μετανάστες. Γι' αυτό περιπολεί η Frontex στα σύνορα, γι' αυτό με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Θυμίζω, δεν ήρθε προφανώς για να υποδεχτεί αυτούς τους ανθρώπους, ήρθε για να τους αποτρέψει να φύγουν. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει ένα βήμα σήμερα παραπέρα αυτή την ίδια πολιτική, δημιουργώντας ένα μεικτό σώμα με πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο θα έχει ευθύνη αποτροπής και καταστολής στα σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας. Άρα λοιπόν η πολιτική και των δύο κομμάτων είναι αποτρεπτική, κατασταλτική απέναντι στους μετανάστες. Η γνώμη μας είναι και την επαναλαμβάνουμε ότι ουσιαστική λύση στο πρόβλημα του μεταναστευτικού προσφυγικού δεν μπορεί να βρεθεί μέσα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και δεν μπορεί να βρεθεί όσο βρίσκονται σε ισχύ συνθήκες άγριες όπως αυτή του Δουβλίνου που αποτρέπουν, που μονιμοποιούν το διπλό εγκλωβισμό.